Για τη 19η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο κοντά στον Ηρακλή, στο τοπικό ντέρμπι της πόλης μας. Οι παίκτες του Δικεφάλου πραγματοποίησαν πολύ κακή εμφάνιση και γνώρισαν την ήττα με 2-0 από τον Ηρακλή του Αλκέτα Παναγούλια. Αυτός ο αγώνας ήταν και το κίκνιο άσμα για τον Χρήστο Αρχοντίδη στη τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Ο σειραίος τεχνικός θεωρήθηκε ως ο βασικότερος υπέρτιος για την ήττα και απομακρύνθηκε από τον πάγκο του Δικεφάλου. Όμως, όπως αποδείχθηκε, ουδέ κακόν αμυγές καλού, αφού το γεγονός αυτό ήταν το έναυσμα για τον ερχομό του Άγγελο Αναστασιάδη στην Τούμπα. Φραντζέσκος έτοιμος, ενώ είναι και δίπλα του Σιδηρόπουλος. Φραντζέσκος απευθείας στο φάουλ, θα δέσει ο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τελικά μας ξεγέλασε όλους η μπάλα. Ο Σαπάνης το κόνε με τον Μαρακό για το κεφάλι του Βρίζα. Βρίζα θα κάνει την κεφαλιά, θα μπλοκάρει όμως. Ο Βάνοβιτς θα κόψουν παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Φραντζέσκος στο χώρο του κέντρου που κινείται. Θα κοπεί ο Γκόνιας που θα αλλάξει την μπάλα. Δύσκολα μπορούν να αλλάξουν μπαλιές οι παίκτες και των δύο ομάδων. Θα γίνει η παράλληλη σέντρα από το Χατζίδη. Βγαίνει Σφίνα ο Κοφίδης από πίσω, κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Ηρακλή σε μια οργανωμένη επίθεση των παικτών του Γυρεού. Και να ο Κοφίδης τώρα, ο Χατζίδης μάλλον. Για το Σαπάνι. Πιο γρήγορο ο Τασιόπουλος. Καλή παλιά του Χατζίδη και πάλι για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ανατρέπεται από τον Τασιόπουλο. Ο κύριος Βέλιος λέει να εκτελέσει το πέναλτι, παίρνει φόρο Αγκόνια, σουτάρει και κάνει το 2-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Ξεγέλασε τον Νίκο Δομηχόπουλο, έστειλε την μπάλα από την αριστερή του γωνιά.